Καλησπέρα φίλες και φίλοι, νέο επεισόδιο. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ έναν ταλαντούχο ανερχόμενο τραγουδιστή, τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Παναγιώτη. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες. Εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες και ήρθες. Θέλω να σε ρωτήσω πώς ήρθε το τραγούδι στη ζωή σου. Από πολύ μικρός είχα αυτό το μικρόβιο, τέλος πάντων. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, μαζί με τον πατέρα μου, με έβαζε στο σαλόνι και καθόμουν πάνω σε ένα πουφ και τραγουδούσα κάποια τραγούδια συγκεκριμένα, ακόμα τα θυμάμαι, λες και ήταν χθες αυτό. Και από τότε είπα ότι θέλω να ακολουθήσω αυτό το πράγμα. Και στην πορεία, καθώς πήγα στην Θεσσαλονίκη και σπούδασα υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Ανδρέα Βουτσινά, άρχισα κιόλας να τραγουδάω επαγγελματικά. Έκανα εκεί 6 χρόνια γεμάτα και τώρα βρίσκομαι εδώ παρέα μεσά στην Αθήνα και κυνηγάμε το όνειρο. Για κάποιον που δεν ξέρει, ο φίλος Παναγιώτης έχει καταγωγή από Κύπρο. Και γι' αυτό λέει. Το λες αυτό γιατί καταλαβαίνεις ότι. Κάποιος θα πει, ξέρεις, η προφορά δεν είναι. Ναι, Κύπριος είμαι. Κύπριος. Το λέω γιατί κάποιος που δεν σε ξέρει, πιθανόν να αναρωτιέται τι και πώς, έτσι. Και επίσης μην ξεχάσω, μιας και μου δίνεις πάσα να αναφέρω ότι η γνωριμία μας έχει γίνει από ένα κοινό φίλο που σπουδάζατε μαζί στο θέατρο, στη σχολή θεάτρου του Βουτσινά, το Δημήτρη τον Δανάμπαση. Να το δώσω. Πλήρωσε. Με πλήρωσε. Έλα, πες τα. Μου τα έχει δώσει ήδη. Μου λέει πάρε, να μου πεις το όνομα. Και έτσι έχουμε γνωριστεί. Το θέατρο μαζί με το τραγούδι, πώς ήταν το να μπορέσει ουσιαστικά να κοιμαθείς από το ένα στο άλλο? Γι' αυτό και τώρα κάνω το ένα. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις τα δύο. Απαιτούν και τα δύο πάρα πολύ χρόνο. Απαιτούν να είσαι αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος επάνω σε αυτό. Οπότε δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο. Γι' αυτό και όταν άρχισα, ας πούμε, και από τότε που τελείωσα τις σειρές και είπα ότι τώρα θα ασχοληθώ με το τραγούδι, από τότε έχει να κάνω και κάποια δουλειά στην τηλεόραση. Πρέπει να αφοσιωθείς το ένα από τα δύο. Γιατί πρέπει να, για να το κάνεις καλά, πρέπει να είσαι. Ήταν ουσιαστικά αυτό που σε κέρδισε περισσότερο το τραγούδι. Ναι, ήταν αυτό που με κάνει να μεταφράζω τα συναισθήματα μου πιο εύκολα. Δηλαδή το τραγούδι, η άμεση επαφή μου με τον κόσμο, να βλέπεις τον κόσμο κάτω να τραγουδάει μαζί σου, να τον βλέπεις να χαίρεται μαζί σου, να χορεύει πάνω στο τραπέζι, να κλαίει συγκινητικό τραγούδι. Αυτά όλα είναι άμεσα συναισθήματα από μένα και προς εμένα. Οπότε αυτό είναι κάτι που με κάνει να τον νιώθω περισσότερο. Εγώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου και θα πω. Βασικά κάποιος που αντίστοιχα θα έλεγε ότι και το θέατρο αντίστοιχα σου προξενεί αυτά τα συναισθήματα που ανέφερες. Λοιπόν, πάλι τη συζήτηση χθες, την ίδια συζήτηση. Βεβαίως και το θέατρο έχει όλα αυτά που είπα και για το τραγούδι. Απλά το τραγούδι νομίζω είναι ακόμα λίγο πιο εκφραστικά και λίγο πιο υπερβολικά από τον κόσμο. Δηλαδή, στο θέατρο, όταν παίζεις, αν αρέσεις, αν αλλάξεις ένα χειροκρότημα στο τέλος ή okay, αν καταφέρεις και δεις από έναν που ήρθε να σε δει στο θέατρο. Ένα θεατή που ήρθε να σε δει και καταλάβεις ότι συγκινήθηκε, καταλάβεις ότι του αρέσει, γέλασε. Αυτά είναι λίγο πιο ήπια όμως συναισθήματα. Ενώ το τραγούδι έχει, το ξέρεις, όταν πας σε ένα κέντρο διασκέδασης. Βγαίνουν πιο έντονα συναισθήματα. Ναι, οπότε και εγώ, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος όταν λαμβάνω κάτι δίνω ακόμα πολύ περισσότερο, με κέρδισε λίγο πιο πολύ αυτό. Εγώ όταν είπα για το τραγούδι, το συγκράμε με την τηλεόραση και όχι με το θέατρο. Το θέατρο είναι μέσα, δηλαδή σε αυτό όπως που σου προανάφερα, μπορείς να πάρεις και να δώσεις και να πάρεις συναισθήματα. Η τηλεόραση είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είσαι πίσω από μια κάμερα. Κάνεις τη σκηνή, μπορεί να την κάνεις από την πρώτη, μπορεί να την κάνεις τη δεύτερη, την τρίτη. Να κάνεις κάποια γυρίσματα. Ναι, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο είναι τόσο αλήθινο. Δεν είναι ψευδικό, αλλά δεν είναι τόσο αλήθινο. Και δεν είναι και τα αλληλένδετο. Ναι. Με τον κόσμο, έτσι. Ναι. Μπορεί ο κόσμος να σε αναγνωρίζει, αλλά εσύ δεν μπορείς να αναγνωρίσεις τον κόσμο. Ναι. Ενώ εγώ την ώρα που τραγουδάω, ο κόσμος με αναγνωρίζει που είναι πάνω, ας πούμε, και τραγουδάω, αλλά εγώ βλέπω τον κόσμο να χαίρεται, να τραγουδά, να είμαστε μαζί μια παρέα. Οπότε αυτό και το ότι, εντάξει, το νιώθω πιο πολύ. Σου βγάζει πιο πολύ αυτό το συνέστημα. Ναι, το συνέστημα.
Σαν τραγουδιστής, το είδος μουσικής που εσένα σε εκφράζει περισσότερο ποιο είναι? Καταρχάς, τραγουδάω μόνο ελληνικά. Και το ρεπερτόριό μου είναι από λαϊκό, ελαφρύ λαϊκό. Είχες κάποιον ή έχεις κάποιον ουσιαστικά που να το θεωρείς σύνταγμα όταν ξεκινούσες ή ακόμη και τώρα? Έχουν αλλάξει, δηλαδή όταν ήμουν... Μας έκανε εδώ η καρκλίτσα για το... Όταν ήμουν πιο μικρός είχα άλλους. Τώρα μεγαλώνοντας έχω βάλει κάποιους άλλους σαν συνταγματα. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή ας πούμε... Εγώ έχω μια τρέλα με τον Νίκο Κονομβούλο. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ όπως τραγουδάει, το πώς δίνει στον κόσμο. Δίνει αυτό τον παλμό, την ενέργεια, είναι, ναι. Ναι, η φωνή του είναι μαγική. Όταν ήσουν πιο μικρός, ποιον ήταν αυτός που είχε στο σύνταγμα? Χατζηγιάννης, μετά Γουαλκίνος, Σαμπάνης, Παντελίδης, όλη αυτή, ο Ρέμος, όλη αυτή την πορεία άλλαζε. Μιας και μου αναφέρεις και τον Κονομόπουλο. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που θα ήθελες πάρα πολύ να ήταν στο δικό σου, στη δισκογραφία και να το έχεις πει εσύ? Έχει πάρα πολλά τραγούδια που θα ήθελα να τα πω εγώ. Εντάξει, θες ένα συγκεκριμένο, ας πούμε. Άντε δύο. Δύο. Επειδή είσαι εσύ. Από τον εγώ μου, το «Για κάποιο λόγο» είναι πολύ ωραίο. Το «Εννοείται» είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει πάρα πολλά. Δεν μπορώ να... Είναι μεγάλο το ρεπερτόριο. Μπορώ να επιλέξω κάποια. Είναι όλα αγαπημένα. Έχεις βγάλει και καινούργιο κομμάτι. Ναι. Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο. Σε να πω καλή επιτυχία. Μαζί καλά. Αν και τα έχουμε πει ήδη. Ναι. Πώς ήταν το συνέστημα βγάζοντας το πρώτο κομμάτι δισκογραφικά, έτσι? Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος καλός ή κακός είμαι τελειομανής. Δηλαδή, αν δεν φτάσει, ας πούμε, κάτι σε μια... τουλάχιστον το 80 με 90% μου, δεν μπορώ να το κάνω. Και αυτός είναι και ο λόγος που εγώ μέχρι στιγμής δεν είχα κάνει κάποια συνεργασία, ενώ να είμαι σε κάποια δισκογραφία ή να βγάλω ένα τραγούδι κλπ. Και έγινα 29 χρόνων για να κάνω αυτό το βήμα. Ο λόγος ήταν ότι ένιωθα ότι όταν φτάσω σε αυτήν την ηλικία θα είμαι πιο ρυμοσφωνητικά, θα είναι το κατάλληλο βήμα κιόλας με το που έρθω στην Αθήνα να είναι από τα πρώτα πράγματα που θα έκανα, να έμπαινα σε μια εταιρεία και να βγάζω ένα τραγούδι. Και αυτός είναι και ο λόγος που το βγάλα τώρα. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Δηλαδή, μακάρι να αυτό που ονειρευόμαστε και αυτό που θέλουμε, μακάρι όλοι να το καταφέρνουμε και να το κάνουμε πραγματικότητα. Οι συντελεστές του τραγουδιού ποιοι είναι? Λοιπόν, συνθέτης είναι ο Κωνσταντής και στίχους έχει γράψει ο Χρήστος Αναστασίου. Δύο υπέροχοι άνθρωποι που με πίστεψαν, που με έδωσαν ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ακούσαμε διάφορα και καταλήξαμε όλοι μαζί σε αυτό. Και είμαστε με τα παιδιά μια ομάδα τώρα που έχουμε βγάλει ένα πλάνο για τα επόμενα. Τα παιδιά μπορεί να μην τα γνωρίζω προσωπικά, αλλά επειδή έχω ακούσει και κάποια άλλα από τις κομμάτια, πραγματικά έχω γράψει επιτυχίες. Επόμενο βήμα για τον Παναγιώτη ποιο είναι? Καταρχάς, τώρα είναι ότι εμφανιζόμαστε στο Ελλάδος Εικόνες, στη Ποσειδόνος, 83, για όσους ενδιαφέρονται να πάνε και επίσης, να διασκεδάσουν. Θα σας έχω και κάτω στην περιγραφή και τα link του Παναγιώτη, για να τον ακολουθήσετε και να βλέπετε πού εμφανίζεται. Λοιπόν, το τώρα και το για το μέλλον, όπως σου προανάφερα, είναι το ότι έχουμε βγάλει ένα πλάνο για το ποια τραγούδια θα βγάλουμε μετά, από τον Οκτώβριο. Και εντάξει, για οποιασδήποτε άλλες εμφανίσεις είμαστε. Εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στα επόμενα βήματα και θέλω να σε ρωτήσω, μου δίνεις βασικά και το έναυσμα. Ουσιαστικά, επειδή είσαι σαν ένας ανερχόμενος δισκογραφικά τραγουδιστής, τι θεωρείς κάποιος που ουσιαστικά μπαίνει σε αυτό το χώρο ότι πρέπει να κάνει? Δηλαδή, ποιο θεωρείς ότι πρέπει, τι βήματα πρέπει να ακολουθήσει? Ένα είναι το βήμα. Να είναι ο εαυτός του και να βγάλει. Και να ακολουθήσει έναν δρόμο ο οποίος να είναι πραγματικά αυτός που θέλει. Εάν στην πορεία παρεκκλίνεις και σου προσφέρουν κάτι, σου λέει έλα σου εδώ και θα κάνουμε αυτό και αυτό και δεν θα νιώθεις εσύ και δεν θα παίρνεις εσύ αυτό που θες να πάρεις και αυτό που θα ήθελες να δώσεις, τότε θα είναι κακό για σένα. Εγώ πιστεύω ότι κάνοντας αυτό που εσύ θέλεις πραγματικά, οι επιλογές σου να είναι σωστές και ο δρόμος που ήθελες να είναι αυτός που θα χαράξεις, τότε εγώ πιστεύω ότι
με την βοήθεια και του Θεού θα τα καταφέρεις. Μακάρι να είναι ουσιαστικά τα βήματα και να μπορείς ο καθένας να το καταφέρει, έτσι. Και όχι μόνο σε εσένα έχουμε το καλύτερο, αλλά και σε οποιοδήποτε το καταφέρνει. Προσπάθεια, αυτό, η προσπάθεια μετράει. Πρέπει να είσαι, έχεις υπομονή, πολύ γερό στομάχι. Γιατί δεν έρχεται κάτι από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να προσπαθήσεις και είναι προσπάθεια πολλών χρόνων. Δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη. Α, έβγαλα ένα τραγούδι. Α, απογοητεύομαι γιατί δεν πήγε καλά. Ή περίμενα κάτι περισσότερο. Όλοι αυτοί που είναι τώρα ψηλά, δεν είναι από τη μια στιγμή στην άλλη. Τραγουδάνε 15-20 χρόνια ο καθένας τους. Αυτό ακριβώς. Οπότε δεν μπορείς να λες. Ουρανοκατέβατα δεν έρχεται τίποτα. Ναι. Πολύ προσπάθεια και πίστη. Προπάντων, πίστη και δουλειά. Έτσι, ναι, κακά τα ψέματα. Ναι. Αν δεν δουλέψεις, δεν έρχεται και τίποτα από μόνο του. Έτσι, κακά τα ψέματα. Εγώ θέλω να σου ρωτήσω, αν σου δινόταν η ευκαιρία να έπαιζες σε ένα musical, θα πήγαινες. Μιας και το musical έχει θέατρο, έχει και τραγούδι. Εάν, γι' αυτό εάν στη φάση εκείνη μπορούσα να το κάνω, είχα τον χρόνο να το κάνω, δεν είχα άλλες απαιτήσεις. Ναι, μπορεί και να το έκανα. Δεν ξέρω τώρα να σου πω. Δηλαδή, είναι κάτι που μπορεί να μου βγει και όλες μπορεί να μην μου βγει. Μπορεί να ταιριάζει, μπορεί να μην ταιριάζει. Ναι. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω τρία τραγούδια που θα ήθελες να είχες στη δισκογραφία σου. Εκτός από τον Νίκο Οικονομόπουλο που μου είπες πριν λίγο. Το κομμάτι που μου λείπει. Ναι, είναι μια τώρα αυτή η ερώτηση. Τώρα είναι λίγο τρία. Μπορώ να πω κάτι. Άντε πέντε να έχουμε. Όχι, εννοώ ότι δεν είναι κάτι που αυτό είναι το αγαπημένο μας, ας πούμε. Και... εντάξει, από Χατζηγιάννη το δε φεύγω. Από Οικονομόπουλο, όπως είπα το για κάποιο λόγο. Από Παντελίδη τα σχοινιά σου. Από Ρέμο το... πες το. Είναι πολλά που δεν ξέρω ποιο θες να πεις. Τέλος πάντων. Σίγουρα Ρέμο θα υπερήγε μέσα. Ναι. Ένα από όλα αυτά το Ρέμο. Δεν ξέρω τώρα ποιο. Από Σαμπάνι θα επέλεγα. Και πάλι επειδή ο Σαμπάνι έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια και έχει δώσει σε άλλους. Τώρα μικρές από το Μαζονάκι που το έχει γράψει ο ίδιος. Ο Σαμπάνι εννοώ. Ναι. Αν σου δινόταν η ευκαιρία να κάνεις ένα ντουέτο. Με ποια θα το έκανα. Με ποια θα το έκανες. Πάολα. Πώς και έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή της. Αν ήταν άντρες, με τον Οικονομόπουλο. Ναι. Το μέλλον πώς το φαντάζεις. Σε 10 χρόνια Παναγιώτης, τι θα ήθελες να είναι. Μακάρι να είναι πιο νωρίς. Μακάρι να μην είναι πιο στα 10, να είναι στα 5. Ξέρω εγώ. Ο καθένας μας ονειρεύεται κάτι. Δηλαδή, ονειρεύομαι να φτάσω ψηλά. Όσο πιο ψηλά γίνεται. Δεν πρέπει να έχεις ταβάνι, γιατί βάζοντας ένα όριο, λες ότι θα φτάσω μέχρι εκεί, ας πούμε. Και... μπορεί το εκεί που λες να είναι πιο κάτω. Οπότε λες ότι θέλω να φτάσω όσο πιο ψηλά γίνεται. Να είμαι σε ένα μαγαζί. Θεού θέλοντος πρώτο όνομα. Και να κάνω μια αξιοπρεπής καριέρα. Δεν σημαίνει ότι πάντα πρέπει να είσαι πιο γνωστός ή πιο... να έχεις κάποιους ανθρώπους να σε αγαπάνε, να σε ακολουθάνε, να σου δείχνουν ότι τους αρέσεις. Αυτό θεωρείς ότι είναι το ταβάνι σου ή θεωρείς ότι είναι κάτι που είναι ουσιαστικά ο μελλοντικός σκοπός? Δεν βάζω ταβάνι, αφού σου είπα ότι δεν βάζω ταβάνι. Ονειρεύομαι όμως να είμαι σε ένα χώρο ο οποίος να είμαι εγώ αυτός που... το πρώτο όνομα στη Μαρκίζα, κοινώς. Να το πούμε έτσι. Όχι για τη Μαρκίζα ή οτιδήποτε για το πρώτο όνομα. Αλλά αν δεν γίνεις πρώτο όνομα, εντάξει, δεν θα είσαι τόσο ούτε ο κόσμος να έρθει για σένα, ούτε άμα είσαι δεύτερο τρίτο όνομα, θα έρχεται για τον πρώτο. Ναι. Θέλω να έρθει ο κόσμος να ακούσει εμένα. Αυτό. Να έρθει να ακούει τον Παναγιώτη. Ναι. Πάμε στον Παπαδόπουλο. Απόψε. Καλοκαίρι, εκτός από το Ελλάδος εικόνες, έχεις κάνει κάτι άλλο? Θα κανόνιζα για Κύπρο, απλά εντάξει, ήταν τώρα οι πρόβες που κάναμε για να αρχίσουμε το μαγαζί. Και ενδικά είμαι εδώ τώρα. Δεν θα φύγω. Και όχι, δεν έχω άλλες εμφανίσεις τώρα. Είναι κάτι, και εμένα ήταν η μετάβαση όλη από Θεσσαλονίκη που έφυγα, ήρθα εδώ, μου πήρε χρόνο και είναι πρώτη δουλειά και ελπίζω μέχρι το χειμώνα, αν όχι το χειμώνα, μέχρι του χρόνου να έχουμε πιο πολλές δουλειές. Μαγάρι, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Να σε καλά. Θέλω να σε ρωτήσω πριν κλείσουμε, αν θα πήγαινες ποτέ σε ένα talent show, αντίστοιχα όπως είναι το Voice ή κάποιο άλλο, για να δηλώσεις συμμετοχή.
Είχαν δηλώσει συμμετοχή πιο παλιά. Πήγα σε ένα talent show, αλλά την ώρα που θα φύγει να πάω να φύγω. Γιατί, όχι απολύτως, δεν ήταν το άγχος, ας πούμε, που έφυγα. Απλά είπα, εντάξει, δεν θέλω να το κάνω τελικά. Είμαι ένας άνθρωπος, έτσι εγώ. Δηλαδή, ας πούμε, αν πω, και εκεί να μην ήμουν εκεί, πέρασα, κάναμε πρόβες τέλος πάντων την προηγούμενη μέρα. Την επόμενη μέρα ήμασταν πάλι από το πρωί εκεί. Και μέχρι το βράδυ, γύρω στις 10-11 που θα βγαίνα, 5 λεπτά πριν βγω, είπα, δεν θέλω να το κάνω. Και φύγα. Δεν θα πω ούτε ποιο talent show ήταν ούτε τι. Απλά έφυγα, ναι, δεν βγήκα ποτέ. Ναι. Ναι, έτσι ένιωσα, έτσι έπραξα. Αυτό να κάνουμε στη ζωή μας. Ό,τι νιώθουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, μπορεί να βγει λάθος, μπορεί να είναι και η πιο σωστή επιλογή που έχεις κάνει. Οπότε, εγώ το νιώσα και το κάνω. Εσύ θεωρείς ότι όσα παιδιά πηγαίνουν, το θεωρείς λάθος? Όχι, όχι, δεν είπα ότι είναι λάθος. Όχι, εσύ εννοώ. Μίλησα εγώ για μένα για τη συγκεκριμένη φάση της ζωής μου και το συγκεκριμένο show. Δεν είπα ότι δεν θα πηγαίνω ποτέ. Ούτε ότι... Όχι, εννοώ γενικότερα, ναι, όσοι πηγαίνουν, θεωρείς σωστό ή λάθος? Να μιλήσω ειλικρινά, τώρα δεν παίρνει κανένα παιδί αυτά που θα παίρνε, που έπαιρνε παλιά. Δηλαδή, όταν έγιναν τα πρώτα show, ναι, ήταν πιο εύκολο το να κάνεις κάτι μέσα από αυτό. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι κάπως δύσκολο. Αν και πρώτος να βγεις, βλέπεις ότι δεν... Ίσως επειδή υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Μάλλον αυτό, μάλλον αυτό. Και γι' αυτό αντίστοιχα να μην μπορεί ο εκάστοτε να κάνει την καριέρα που θέλει, επιθυμεί. Δεν ξέρω τι να πω αυτό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω ή να το λύσω εγώ. Είναι κάτι που εγώ αυτό βλέπω και αυτό νομίζω πως είναι. Και βλέπεις ότι δεν έχουν την ίδια τηλεθέαση όπως είχαν παλιά. Ο κόσμος δεν το βλέπει τόσο σοβαρά όσο το βλέπει, ας πούμε. Θεωρείς ότι είναι και πλέον ίσως και να έχει κουράσει όλο αυτό? Μπορεί, μπορεί. Και μπορεί να θέλουν κάτι πιο φρέσκο. Αλλά δεν σου κάνει κακό. Το να πας δεν σου κάνει κακό. Είσαι καλός, σου κάνει, θα σε δει ο κόσμος στην τηλεόραση. Καλά, άμα αξίζεις και όλα, θα πει είναι ωραίος αυτός, είναι ωραία αυτή. Και παίρνεις μια δημοσιότητα, δημοσιότητα που αύριο μπορεί να σου ανοίξει και 10 πόρτες. Σε καμία περίπτωση σου κάνει κακό. Εκτός και αν βγεις πάνω και έχεις μια κακιά στιγμή και δεν σου βγει και το δείξουν αυτό και εντάξει, μπορεί να σου κάνει εκείνο μια στιγμή, ας πούμε, του... Αυτό το όχι κακό, ότι δεν ήμουν καλός και με έδειξαν, ας πούμε. Αλλά με 90% εγώ σου λέω ότι σου κάνει, σου προσφέρει, σου κάνει καλό. Οπότε θεωρείς όποιος θέλει. Ναι, εννοείται. Είναι στον άνθρωπο είναι αυτό. Δηλαδή και αυτοί όλοι που πήγαν, καλά έκαναν. Αν μπορείς να το κάνεις, αν μπορείς να πας εκεί για να σε κρίνουν μέσα από ένα τραγούδι και να περάσεις όλη αυτή τη διαδικασία, κάντε. Ναι. Πριν κλείσουμε, θέλω από τον Παναγιώτη να μας, αν θέλει, να μας τραγουδήσει κάποιο από το ρεφρέν του, το νέο του κομμάτι, για το κοινό που μας βλέπει. Φιάνεις πολύ κρύο τώρα. Ναι. Ναι. Αν θέλεις, αν δεν θέλεις, δεν πειράζει, άλλη μόνα. Να αποχαιρετήσουμε το κοινό. Νομίζω αποχαιρετήσουμε το κοινό μας και να μπει το κοινό μας από περιέργεια κιόλας να ακούσει το τραγούδι στο YouTube, που σίγουρα εκεί θα το ακούσει όπως πρέπει να το ακούσει. Εντάξει τότε. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Παναγιώτη σήμερα που ήταν μαζί μας. Καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά σου. Καλή επιτυχία με το νέο σου κομμάτι. Και εύχομαι και σε σένα καλές επιτυχίες, γιατί φαίνεται ότι αυτό που κάνεις, που το κάνεις με όλη σου την ψυχή και όλη σου την αγάπη και το μας προσφέρει σε εμάς όλα αυτή την ευκαιρία για να έρθουμε εδώ να τα πούμε. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ. Και με τιμούν τα λόγια σου. Και εσύ κάνεις ό,τι κάνω κι εγώ. Στην ίδια θέση είμαστε. Προσπαθείς και να κάνεις αυτό που αγαπάς να το πάρεις στην πιο μεγάλη του εκδοχή. Σίγουρα. Είναι καλό το να βοηθάς και πιο ανερχόμενους καλλιτέχνες και πιο φασμένους να έχεις μαζί, να μάθεις πράγματα από τον καθένα, είναι πολύ ωραίο. Ο κάθε χαρακτήρας που έρχεται σίγουρα σου δίνει ένα λιθαράκι να μάθεις κάτι παραπάνω. Αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και προχωράμε λίγους ανθρώπους καλεσμένους για φέτος το καλοκαίρι, μετά από Σεπτέμβρη. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι από τον Παναγιώτη. Εμείς τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Bye! Yes.